Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Ο Χριστός, για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα της σωτηρίας στον λαό, χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του τις λεγόμενες παραβολές. Παραβολές είναι μικρά κομμάτια ιστοριών, τα οποία είναι βγαλμένα μέσα από την καθημερινότητα του λαού. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας ονομάζουν τον Χριστό παντεχνήμων λόγος, διότι ο Χριστός χρησιμοποίησε σε τέλειο βαθμό την τέχνη του λόγου, ώστε να μπορέσει να ενσπείρει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων το σπόρο της Βασιλείας του Θεού. Την εξήγηση του γιατί ο Χριστός μιλάει με παραβολές δεν την βρίσκουμε τυχαία στην παραβολή του καλού σπορέως, όπου ο Χριστός αναλύει στους μαθητές του και απαντάει στην ερώτηση στο γιατί μιλάει με παραβολές, λέγοντάς τους ότι «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέποση και ακούσοντες μη συνιώσει». Δηλαδή, σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση, σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον και καλή διάθεση, σας έδωσε ο Θεός την χάρη Του να μάθετε τις μυστηριώδεις αλήθειες της Βασιλείας του Θεού. Στους άλλους όμως μιλάω με παραβολές. Αυτοί δεν έχουν ενδιαφέρον να γνωρίσουν και να δεχθούν τις πνευματικές αλήθειες και ο νους τους είναι αμαθής και ανίκανος για πνευματική διδασκαλία. Γι' αυτό διδάσκω με τον τρόπο αυτό, για να μην μπορούν να δουν βαθύτερα και καθαρότερα, αν και θα βλέπουν με τα σωματικά τους μάτια και για να μην μπορούν να καταλάβουν, αν και θα ακούν τη διδασκαλία που τους εξηγεί τα μυστήρια. Και το κάνω αυτό όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και από αγαθότητα, για να μην επιβαρύνουν τη θέση τους περιφρονώντας την αλήθεια και σκληρυνθούν περισσότερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός χρησιμοποιούσε τις παραβολές για δύο λόγους. Ένας είναι ο παιδαγωγικός, ώστε μέσα από τις παραβολές αυτές να παιδαγωγηθούν οι άνθρωποι, να παιδαγωγηθούν οι πιστοί, όπου εκείνος ως μέγας παιδαγωγός θα έφερνε κοντύτερά του τις ψυχές των ανθρώπων. Άλλος λόγος είναι ο ουσιαστικός, όπου με τον συναισθηματικό και τον ενηγματώδη λόγο, έναν λόγο που αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν μόνο οι μοιημένοι και μόνο αυτοί οι οποίοι προσπαθούν συνεχώς να είναι κοντύτερα στον Χριστό, είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να ανεβαίνουν συνεχώς την κλίμακα προς την πνευματική ζωή, να φτάσουν κοντύτερά του, είναι αυτοί οι οποίοι μέσα από νηστεία, μέσα από αγρυπνία, μέσα από προσευχή, μέσα από μια πνευματική ζωή, αντιλαμβάνονται το βάθος των παραβολών αυτών, αντιλαμβάνονται την πραγματική διδασκαλία, διότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοίξει την καρδιά τους και δέχονται καλύτερα, γίνονται σαν σφουγγάρια όπου οι άνθρωποι αυτοί απορροφούν όλη τη διδασκαλία, το βάθος της διδασκαλίας όπου ήθελε να περάσει ο Χριστός σε εμάς τους χριστιανούς.